Καλησπέρα σας, σας καλωσορίσουμε και απόψε στην αθλητική ενότητα της εκπομπής Κρήτη σήμερα και πριν πάμε στη συζήτηση με τον εκλεκτό καλεσμένο που έχουμε απόψε μαζί μας στο στούντιο, να σας ενημερώσουμε βεβαίως και για την επικαιρότητα της ημέρας ότι ο Γιούχτας πήρε την πρόκριση, ιστορική πρόκριση στο κύπελλο Ελλάδος, στη Θειότητα κοντά στο Σταυρό, κέρδισε με 3-1. Θα παίξει στην επόμενη φάση, αλλά θα περιμένει ακόμα για τον αντίπαλό του, καθώς περίμενε από το παιχνίδι Πανθρακικός Εθνικός να βγει αντίπαλος. Το παιχνίδι αυτό είχε επεισόδια, είχε διακοπή και περιμένουμε την τύχη του αγώνα τις επόμενες ημέρες να κριθεί για να κριθεί και ο αντίπαλος του Γιούχτα στο θεσμό του κυπέλλου Ελλάδος. Δυστυχώς είχαμε άσχημες εικόνες στην Κομωτινή, δεν ξεκίνησε και τόσο καλά η σεζόν, αλλά ας πάμε στα υπόλοιπα, στα πιο όμορφα. Στη δράση που έχουμε αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο και όχι μόνο, με τους παράκτητους μεσογειακούς αγώνες θα αναφερθούμε απόψε και γι' αυτό το λόγο έχω την τιμή και τη χαρά να έχω μαζί μου δίπλα μου τον εκλεκτό συνάδελφο που μεγαλώσαμε μαζί του, ακόμα και εμείς που μας πήραν λίγο για μας τα χρόνια, έτσι, Βασίλης Κοντή, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Μπορώ να πω ότι δεν είναι... Πρόσεξε να δεις η δύναμη της στην Κρήτη. Αντί να πω ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα, γυρίζω και σου λέω καλώς ήρθες, γιατί είναι αυτό που λέω όπως το λες και εσύ εδώ και 40 χρόνια. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Είσαι και από αγαπημένα μου μέρη, γιατί ο νονός μου ήταν από τα χωριά του Αμαρίου, το λέγαμε και πριν, και πάντα τον μνημονεύω όταν μιλάω έτσι με συντοπίτες του. Και είναι και πανέμορφα αυτά τα χωριά και στη ρίζα του Ψιλορίτη, έτσι. Αλλά αυτό που θα πούμε σήμερα, αυτά που θα πούμε σήμερα, ελπίζω μέσα στον λίγο χρόνο θα είναι πολύ σημαντικά για μένα. Θα ξεκινήσουμε με τους παράκτητες. Θα μου επιτρέψεις να πω κάτι. Επειδή προηγουμένως δεν θα χρησιμοποιήσω, η έκφραση που θα χρησιμοποιήσω δεν είναι πολύ σωστή. Με ξενάγησε στα καμένα. Εγώ θέλω να ευχηθώ να αποκατασταθεί η μεγάλη ζημιά που είχε ο Όμιλος, το συντομότερο δυνατό και να εξακολουθεί να είναι προπύργιο της ελευθεροτυπίας, της δημοκρατίας. Και να αρθρώνει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, είτε έντυπο είτε ηλεκτρονικό, την αλήθεια. Γιατί πραγματικά ήταν, αυτό που συνέβη τον Ιούλιο ήταν πολύ δυσάρεστο. Να σε ευχαριστήσω. Αλλά έχετε τη δύναμη, είναι προφανές ότι έχετε τη δύναμη για να αποκαταστήσετε τη ζημιά το συντομότερο δυνατό. Η αλήθεια είναι αυτή, να σε ευχαριστήσω από καρδιάς και βεβαίως να σου πω ότι από τα πρώτα λεπτά αυτής της μεγάλης καταστροφής ήμασταν όρθιοι και συνεχίζουμε να είμαστε όρθιοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Είμαστε εδώ στις επάλξεις. Και εσύ, αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για Κρήτη, δεν χάνεις την ευκαιρία να είσαι στην αγαπημένη σου Μεγαλόνισο. Αυτό είναι γεγονός. Ο κόσμος ξέρει εξάλλου ότι είσαι κρητικός με καταγωγή από το Ρέθυμνο και βεβαίως αυτές τις ημέρες είσαι στο Ηράκλειο, γιατί εδώ έχουμε τους παράκτητους μεσογειακούς αγώνες. Ένα μεγάλο γεγονός, Βασίλη. Μεγάλο. Ενδεχομένως φοβάμαι, όχι, δεν είναι θέμα φόβου ή εικασίας. Πιθανόν ο κόσμος δεν έχει καταλάβει περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Αδικεί τη διοργάνωση ή για κανέναν άλλο λόγο. Εγώ ήμουν και πριν από 4 χρόνια, το 2019 στην Πάτρα, το 2015 στην Πεσκάρα δεν ήμουν. Το λέω αυτό γιατί είναι σύντομο, μικρό σε διάρκεια ο χρόνος που λανσαρίστηκε αυτή η διοργάνωση. Απλώς πέφτει σε άσχημη συγκυρία αυτή την εποχή, διότι έχουν αρχίσει τα πρωταθλήματα, διότι ήταν το μπάσκετ, διότι είναι τα πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου και αρχίζουν σιγά σιγά και τα υπόλοιπα εθνικά πρωταθλήματα. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα χρονικό σημείο που να πεις ότι ο άλλος έρχεται, έχει δουλειές, άνοιξαν τα σχολεία, πάση περιπτώσει. Είναι όμως σημαντική διοργάνωση. Είναι ένα μεγάλο ραντεβού του Mare Nostrum, όπως έλεγαν οι Λατίνοι, της Μεσογείου θάλασσας. Είναι 26 χώρες, 765 αθλητές, 13 σπορ, 55 αγωνίσματα. 4 εγκαταστάσεις υψηλού επίπεδου. Υπάρχουν αρκετοί παγκόσμιοι πρωταθλητές, όχι μόνο των παρακτίων σπορ, αλλά διότι υπάρχουν και 3-4 ολυμπιακά σπορ. Και όποιος έχει τη διάθεση και τον χρόνο, είτε στον Καρτερό, είτε στην Αμουδάρα, είτε στο ΕΑΚΙ, στο Κολυμβητήριο, είτε η Μαρίνα δεν υφίσταται πλέον, διότι ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ το τουρνουά 3x3. Πραγματικά αξίζει τον κόπο που βλέπουμε κιόλας πλάνα. Mm-hmm. Στο background από πίσω, αξίζει έτσι τον κόπο να ρίξει μια ματιά. Και μιας και βλέπουμε 3-on-3 από την πρόλαβα να δω κι εγώ, γουρλής είσαι, γιατί εκεί που ήσουν εσύ... Α, με βλέπεις εκεί με τον μπουφάν τον πλέιμα από πίσω. Εκεί κέρδισε η Ελλάδα. Είχε αγιάσει. Κέρδισε η Ελλάδα. Είχε αγιάσει το λιμάνι το βράδυ. Σε λογικό είναι αυτό. Αλλά είναι ωραίο το... είναι πολύ ωραίο το background, το υπόβαθρο, γιατί είναι το κάστρο Κούλεθ από πίσω. Είναι το ενετικό λιμάνι, είναι εμβληματικός χώρος. Παρεμπιπτόντως, εγώ έχω ξαναδεί 3x3 και μπάσκετ εκεί ακριβώς. Το 2016 τον Μάιο είχαν διοργανώσει ένα streetball η αδερφή Αντετοκούμπο. Το πρώτο Αντετοκούμπρος streetball.
Και είχε γίνει εκεί ακριβώς. Ήμασταν εκεί και ήταν από κοντά και ο Παπαλουκάς, αν θυμάμαι καλά. Σωστό, σωστό. Αλλά νομίζω ότι δείξαμε υψηλό επίπεδο στο 3-on-3 και άντρες. Να πω κάτι. Εγώ έγραψα ένα κείμενο χθες που τώρα είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές πόρτες ή σαν να κλέβω εκκλησία, υπό την έννοια ότι εσείς, εδώ οι αγαπητοί συνάδελφοι στο Ηράκλειο και εσύ προσωπικά που είσαι μερακλής με τα σπορ, το ζείτε στην καθημερινότητά σας, είναι το αντικείμενό σας. Το Ηράκλειο είναι ένας ομφαλός της μπασκετικής γης, κυρίως της μπασκετικής γης, με ναυαρχίδα τα δύο αοράκια, αλλά και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Αν καθίσει κάποιος να απαριθμίσει, να μετρήσει και να απαριθμίσει τις μεγάλες διοργανώσεις που έχουν φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο, αναφέρομαι ως επιτοπλίστων στο μπάσκετ, αλλά δεν είναι το μπάσκετ το μόνο άθλημα εξαιτίας του οποίου το Ηράκλειο γίνεται δημοφιλής προορισμός, πραγματικά θα χάσει το μέτρο. Η ομάδα αυτή μπάσκετ λίγκ μας λείπει, αλλά ναι, μάλλον αυτό θα μας λείπει ακόμα για κάποιο καιρό. Δηλαδή, αν το είχαμε και αυτό. Εγώ λέω ότι είναι μια πονεμένη ιστορία. Πώς το Ηράκλειο δεν έχει καταφέρει μετά την αποχώρηση του Ηρακλείου, που πλέον είναι αρκετά χρόνια, είναι 20 χρόνια κοντά. Σωστά. Και από τη στιγμή που έφυγε και το Ρέθυμνο από τον μπασκετικό χάρτη. Δηλαδή, είναι κρίμα η Κρήτη να μην εκπροσωπείται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πάντως ότι εκτός από το μπάσκετ, τώρα αν μιλήσουμε για την εθνική μας ομάδα, στο handball τα καταφέραμε καλά, πήγαμε μέχρι τον τελικό στις γυναίκες, αλλά εκεί έχουμε και παράδοση, το beach handball γυναικών. Ναι, και οι δύο ομάδες έχουν πάρει χρυσά μετάλλια. Ακριβώς. Οπότε, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα αθλήματα. Πρώτα απ' όλα είναι δύσκολο, και βλέπουμε εδώ και τα πλάνα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βεβαίως, από εκεί πέρα πάντοτε υπάρχει δύναμη της συνήθειας. Οι αθλητές και οι αθλήτες προπονούνται για να παίζουν πάνω στην άμμο, αλλά είναι ένα ξένο περιβάλλον. Δηλαδή, θα πρέπει να προσαρμοστείς, να εξοικειωθείς με το περιβάλλον του να παίζεις πάνω στην άμμο ή να περπατάς πάνω στην άμμο. Πρέπει να σου πω ότι χθες που βρέθηκα στον τελικό του beach soccer, λίγο πήγε το μυαλό μου αυτά που βλέπα μικρό στους Βραζιλιάνους στην Κόπα Καμπάνα. Ναι, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Έχει ψαλιδάκια και. 100%. Αυτή, και εμένα η πρώτη εικόνα όταν είδα αθλήματα να παίζονται στην άμμο, γιατί δεν είμαστε ξερόλες, δεν παρακολουθούμε τα πάντα, δεν γνωρίζουμε τα πάντα, μου δημιουργήθηκε η αίσθηση της Κόπα Καμπάνα αμέσως. Έχουμε κοινή σκέψη. Ναι. Είμαστε και φιλοβραζιλιάνοι και δύο, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, αν και είναι χρόνια του Μέση αυτά ποδοσφαιρικά, σωστό, βέβαια, έτσι να μην το αμφισβητούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, κλείνοντας σε αυτή η διοργάνωση των παράκτειων, το πρόσημο θετικό, για να κλείσω με αυτό και θέλω να σε πάω και σε κάποια άλλα. Νομίζω ότι είναι θετικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομία του τόπου να αυξηθούν τα έσοδα. Κιόλας το Ηράκλειο, η Κρήτη, η Ελλάδα γενικότερα ακόμη βρίσκονται στο πικ της τουριστικής περίοδου. Μόνο ότι περνάμε στο δεύτερο δεκαήμερο, έχουμε περάσει το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που κυκλοφορεί ακόμα, οπότε ενισχύει την οικονομία, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι 765 αθλητές. Υπάρχουν όχι άλλοι τόσοι, αλλά υπάρχει η Ολυμπιακή κοινότητα, οι παράγοντες, συνοδοί, γονείς. Δηλαδή είναι μια εισρωή πόρων. Mm-hmm. Για την πόλη. Διαφημίζεται το Ηράκλειο, διαφημίζεται η Κρήτη, όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια για τη φιλοξενία και για τις εγκαταστάσεις. Οπότε υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι μια προστιθέμενη αξία και στην οικονομία και στην προβολή και στο γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και είναι ένα μεγάλο προνόμιο. Εγώ επιμένω, μιας και βρισκόμαστε στο Ηράκλειο, το εντοπίζω και το περιορίζω εδώ, ότι την χάνουν της απόλυτης εμπιστοσύνης της παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επικαλεστείς πολλά επιχειρήματα για να τους πείσεις ότι αν μια διοργάνωση διεξαχθεί στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα θα είναι απολύτως επιτυχημένη από οργανωτικής πλευράς. Mm-hmm. Αν συνυπολογίσουμε και τις ξενοδοχειακές μονάδες και το αεροδρόμιο που είναι κοντά. Και αυτό παίζει ρόλο. Μα παίζουν όλα παίζουν ρόλο. Γιατί όχι να μην πάρουμε λοιπόν και άλλες μεγάλες διοργανώσεις και με το καλό να επιστρέψουν και οι διοργανώσεις και στο ποδόσφαιρο. Γιατί είχαμε συνηθίσει και την εθνική ποδοσφαίρου μια εποχή στον Παγκρίτιο, αλλά σωστό, το Παγκρίτιο πρέπει να το έχουμε σε κατάσταση ετοιμότητας κάποια στιγμή σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί πέρα τώρα, να πούμε
για την εθνική στο μπάσκετ είναι πονεμένη λίγο η ιστορία, γιατί έχουμε μάθει, δεν έχουμε μάθει καταρχήν να γνωρίζουμε μεγάλες ήττες, όπως αυτή τη Λιθουανία που ήταν βαρύ το σκορ. Ναι. Αλλά γενικά όταν βλέπεις τη Γερμανία να παίρνει το μούντο μπάσκετ και η εθνική να είναι 15η, αν δεν κάνω λάθος, λίγο αυτό ναι. από μόνο του είναι πρόβλημα. Αυτό είναι γεγονός. Οι απουσίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές, αλλά νομίζω ότι σε έναν βαθμό αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι δεν μπορεί να μας παρηγορεί το γεγονός ότι αποφύγαμε κάτι το οποίο δεν απέφυγε η Γαλλία, που πήγε κιόλας πλήρης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και έχει πάρει 3 μετάλλια στις τελευταίες 3 διοργανώσεις, δηλαδή και Ευρωμπάσκετ και Μούντο Μπάσκετ το 19 στην Κίνα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έμεινε έξω από την 16η. Τουλάχιστον εμείς περάσαμε εκεί, αλλά νομίζω ότι επειδή κιόλας αυτό λειτουργεί και σωρευτικά, η Ελλάδα έχει να πάρει μετάλλια από το 2009. Δεν πήραμε μετάλλιο με πολύ καλύτερες ομάδες από αυτή που είχαμε φέτος και με πολύ πληρέστερες ομάδες. Περνούν τα χρόνια. Κάποιοι από τους βασικούς παίκτες σιγά σιγά θα αποσυρθούν, θα αποχωρήσουν από την ενεργό δράση. Οπότε άλλη μια γενιά όπως εκείνη που πρωταγωνίστησε στη δεκαετία του 90, υπάρχει ελοχεύει σοβαρός κίνδυνος τα παιδιά αυτά να αποχωρήσουν χωρίς να έχουν καρποθεί και τους κόπους και την αφοσίωσή τους. Και την αγάπη τους προς την εθνική ομάδα. Με coach Βασίλης Πανούλη μπορεί να αλλάξει σελίδα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε αν θα αν είναι ο Σπανούλης. Αν είναι οριστικό. Αν θα είναι ο Σπανούλης. Γιατί δυστυχώς η Ελλάδα. Ζητώ συγγνώμη. Η Ελλάδα, η εθνική ομάδα της Ελλάδος όλα αυτά τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε σε μια εκατόμβη προπονητών. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να φταίει πάντα ο προπονητής. Η εθνική ομάδα βεβαίως έχει και μια. Η εκάστοτε εθνική ομάδα σε όλο τον κόσμο έχει μια ιδιαιτερότητα. Καλύτερα ένας άνθρωπος να μαζέψει ένα γκρουπ 15-20 παικτών και μέσα σε 1,5 μήνα, ενδεχομένως μερικές φορές και σε λιγότερο χρονικό διάστημα, να τους κάνει ομάδα, να επικοινωνούν, να μιλούν την ίδια μπασκετική, ποδοσφαιρική γλώσσα και να προσπαθήσει χωρίς να διαχειρίζεται τους παίκτες όλη τη χρονιά. Και ενδεχομένως, συγγνώμη, να είναι άλλη ομάδα με Γιάννη και άλλη χωρίς εντελώς. Γιάννη. Μα αυτό άντε είναι. Και κούμπο. Χωρίς Σλούκα και χωρίς Καλάθη. Και με ένα σωρό προβλήματα και με ένα σωρό απουσίες και με το Μίτογλου που ήταν βασικό κομμάτι στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Σωστά. Να τραυματίζεται την παραμονή. Αλλά νομίζω ότι πλέον αποδεικνύεται ότι κάθε φορά κάτι μας λείπει. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ούτως ή άλλως είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη γιατί. Για ποιο λόγο? Διότι μετά από κάθε επιτυχία, κάθε αποτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Η κουβέντα γυρίζει ότι δεν έχουμε σουτέρ, ότι οι ακαδημίες λειτουργούν ως εισπρακτικοί μηχανισμοί, ενώ θα έπρεπε να φροντίζουν για τη διαπαιδαγώγηση και για να γαλουχούνται οι παίκτες στα σωστά μπασκετικά ανάματα. Ξέρεις, πηγαίνει η κουβέντα, την κλωθογυρίζουμε και την πηγαίνουμε από το Α. Ενώ προφανώς σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να βλέπουμε το θέμα, να το βλέπουμε και στη βάση του, γιατί είναι μια πυραμίδα το μπάσκετ, αλλά πρέπει να βλέπουμε και το πώς θα ανταποκρινόμαστε στο εκάστοτε ζητούμενο της εκάστοτε διοργάνωσης. Βασίλη, επειδή έχουμε ένα λεπτό για να παίξει η κόρνα της γραμματείας, να χτυπήσει. Η κόρνα της δείξης. Περηφάνεια για το πόλο. Μεγάλη. Μεγάλη. Πραγματικά. Νομίζω και ότι. Και ας μην λείπει κάτι έτσι, αυτή η αίσθηση που δεν πήραμε το χρυσό. Ναι, γιατί είμαστε δεύτεροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήμασταν δεύτεροι φέτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Φουκουόκα. Νομίζω όμως ότι θα. Θα πάρουμε το χρυσό του χρόνου στους Ολυμπιακούς. Αυτό κρατάω. Ναι. Και να σε ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ. Ήταν χαρά μου και τιμή μου η παρουσία μου εδώ. Γιατί είναι ευχάριστο μέσα σε όλη αυτή τη δυστοπία, σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον των τελευταίων ημερών που φαντάζομαι ότι θα συνειδητοποιήσουμε συν το χρόνο το μέγεθος της τραγωδίας. Τι έχει συμβεί. Ναι. Ας ελπίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια του κράτους, γιατί πρέπει να βοηθήσει και το κράτος, δεν είναι μόνο ο Πανάγαθος, αυτοί οι άνθρωποι να υποστηριχθούν και να φροντίσουμε στο μέλλον να μην πλήττεται η πατρίδα μας από έτσι. Κάθε θεομηνία, από κάθε καιρικό φαινόμενο, να είμαστε πιο θωρακισμένοι. Σε ευχαριστούμε πολύ και χαρά μας να σε βρίσκουμε στην Κρήτη πάντα να τα λέμε με ρακί και με καλό μεζέ. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τη δήλωση που μας έκανε ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης ο Γεωργιώτης για τους παράκτους Μεσογειακούς Αγώνες.
Σίγουρα είναι η τρίτη παράκτη, η μεσογειακή παράκτη αγώνες, η δεύτερη φορά που γίνονται στην Ελλάδα μετά το 2019 στην Πάτρα. Έχουμε συμμετοχές περισσότερων από 700 αθλητές από τις 26 χώρες που ανήκουν στη Διεθνή Ένωση Μεσογειακών Αγώνων και οι οποίοι παίρνουν μέρος σε 13 αγωνίσματα, εκ των οποίων τα 4 ανήκουν και στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, κάτι που μαρτυρά ότι το επίπεδο των αγώνων είναι αρκετά υψηλό. Οι περισσότερες ομάδες έχουν έρθει με αθλητές πολύ υψηλού επίπεδου. Κάποιοι μάλιστα έχουν κερδίσει και πρόκριση σε Ολυμπιακούς αγώνες.